Με το ίδιο πάθος, λοιπόν, η Μπούσια αγκαλιάζει και τη νέα της στρατηγική συνεργασία με τον Energy Cyprus σε μια βραδιά full of energy, σε μια συνεργασία full of energy με τον Energy FM. Ο Energy FM είναι παγκόσμιο brand που εκπέμπει σε 27 χώρες και ακούγεται σε περισσότερες από 9 γλώσσες με διεθνείς προγραφές που μας καλούν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του. Προσδοκίες που για την Μπούσια είναι πρόκληση και για μένα προσωπικά αλλά και για την ομάδα μου ένα προσωπικό μας στοίχημα που σίγουρα θα πετύχουμε αφού έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες με πρώτον τον Μάρκο Κομοδρόμο, Γενικό Διευθυντή του Energy Cyprus, που οι επαγγελματικοί μας δρόμοι συναντιούνται ξανά. Μάρκο. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτήν την συνεργασία που ένα διεθνές αναγνωρισμένο μπραντ όπως ο Energy Cyprus από το 1980 και με έδρα το Παρίσι, ο ίδιος σταθμός, θα συνεργαστεί με ένα εξίσου αναγνωρισμένο media brand, την Μπούσιας. Και είμαι απόλυτα σίγουρος, Μαρία μου και συνεργάτες, πως αυτή η συνεργασία θα έχει και τα αποτελέσματα τα οποία πραγματικά αξίζουν για τον Energy. Να αναφέρω απλώς μερικά ονόματα τα οποία έχουμε αποκλειστική συνεργασία. Είναι οι DJ artists όπως η Dua Lipa, Justin Bieber, David Guetta, Avicii, Afrojack, Tiesto, Pink, Ed Sheeran και άλλοι πολλοί. Στόχος του Energy Cyprus και της Busha Cyprus είναι να τοποθετηθεί ο Energy στην θέση που πραγματικά το αξίζει. Και είμαι σίγουρος ότι με τη δική σας συμβολή και υποστήριξη και του κόσμου θα πάμε αρκετά μπροστά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη διεύθυνση του Energy Cyprus που μου εμπιστεύτηκε και αυτή την στρατηγική συνεργασία, αλλά και τον Busha. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του Energy για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει στην Μπούσιας και να μπορέσουμε να έχουμε και το ραδιόφωνο σε όλα τα προϊόντα που έχει η Μπούσιας. Πρωταρχηγός μας στόχος στην Μπούσιας είναι να προσφέρουμε ακόμη πιο καινοτόμα προϊόντα και να διασφαλίσουμε τη 360 επικοινωνία, όπως λέμε, στον κόσμο της διαφήμισης. Έχουμε συνέδρια, βραβεία, πόρταλ, εκδόσεις και τώρα ραδιόφωνο.